Κυρίως μας. Εις το Παναγιώτο του Θεού και πλέον Πνεύματος, αμήν, βασιλεύος ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αλληλείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα γνώρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εν θέα και σύνος εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης ηλίδος, και σώσον αγαθέτας εις χάρις ημών. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, δεωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, πολυτρωτής του κόσμου. Ξεκίνημα της δημιουργίας του υπήρχε ο Λόγος με κεφαλαία γράμματα, δηλαδή ο Χριστός. Με κεφαλαία γράμματα θα έχουμε υπόψη μας ότι ονομάζεται ο Χριστός και Λόγος, επειδή ο Πατέρας είναι νους, ο Πατέρας Θεός, Πάτερ ημών, είναι νους ο Πατέρας. Και όπως ο νους ο ανθρώπινος γεννάει το λόγο που εκφράζεται η γλώσσα, έτσι και ο Πατέρας Θεός γέννησε τον Λόγο Χριστό, σαν πνεύμα, αφού είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός και πνεύματι και αληθεία, θα πει στη Σαμαρίτιδα, πρέπει να το προστινάμε. Σαν πνεύμα, αληθινό, και εμείς αληθινά, πρέπει να το προστινάμε. Ο Λόγος λοιπόν, ο Λόγος, ο Χριστός, υπήρχε πρώτη της δημιουργίας του κόσμου. Είναι αγέννητος κατά το ανθρώπινο. Είναι άναρχος, αφού αυτός έδωσε την αρχή και ξεκίνησε ο χρόνος. Ο χρόνος ξεκίνησε από τη στιγμή που έφτιαξε ένα δημιούργημα. Φτιάχνεις κάτι και το βάζεις σε κίνηση και λες το έβαλα τώρα και μετράει χρόνο. Από το τώρα που έφτιαξε τον κόσμο άρχισε να υπάρχει και ο κόσμος. Αλλά πρώτου χρόνου και πρώτου κόσμου υπήρχε ο Χριστός. Είναι Θεός. Είναι ο Χριστός μας Θεός. Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, είναι Θεός. Αλλά όχι φτιαχτός από μυαλό ανθρώπινο. Γιατί όλοι οι άλλοι οι ονομαζόμενοι θεοί,
Βούδα, Μωάμεθ, δεν ξέρω τι και τα έστω. Είναι δημιουργήματα του ανθρώπινου μυαλού. Ο Κύριος και Θεός μας υπήρχε δίπλα στον Πατέρα Του, γεννήθηκε από τον Πατέρα, από την ίδια ουσία, κατέβηκε στον κόσμο και φανερώθηκε, φανερώθηκε, αποκαλύφθηκε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Τι να μελέγουσι οι άνθρωποι είναι, ρωτάει τους μαθητάς. Τι ιδέα έχει ο κόσμος για μένα τον Ιησού Χριστό. Για ποιον με θεωρεί. Και ακούστηκαν οι γνώμες ότι ένας προφήτης, ο πρόδρομος, ο Ηλίας και ούτω καθεξής. Έως ότου ακούστηκε και η φωνή του Πέτρου που είπε «Συ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος». Του ζώντος. Το ξεχωρίζει. Όταν λέμε «Ο Θεός μας είναι Θεός ζώντων, όχι νεκρών, ζώντων». Το λέει και η Γραφή, που ο Θεός λέει είναι Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ, Θεός του Ιακώβ, ο Θεός. Ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και ο Κύριος το ίδιο, που σημαίνει όταν λέει Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ, Θεός του Ιακώβ, εφόσον ζει ο Θεός ζουν και αυτοί, δεν είναι παρελθόν, εφόσον είναι μαζί του, είναι παρόν. Να φέρουμε στο μυαλό μας το Πάτερ Αβραάμ, πέμψον τον Λάζαρο ή να βρέξει το άκρον του δακτύλου ή να καταψύξει τη γλώσσα μου για να τη γλωσσίσει γιατί υποφέρω. Πάτερ Αβραάμ. Επομένως, ο Αβραάμ που εκαλεί το να εκτελέσει το έργο εκείνο σύμφωνα με την παραβολή ήταν ζώσα ύπαρξης κοντά στον ζωντανό Θεό. Κοντά μαζί με τον ζωντανό Θεό. Δεν χωράει σύμφωνα με τις γραφές, καμία απολύτως αμφισβήτηση ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ότι είναι και ο Θεός. Θέλω να πιστεύω ότι όλη αυτή η κακοδαιμονία που μαστίζει τον τόπο, αυτή δηλαδή, αυτά που βλέπουμε, αυτά που βλέπουμε και γίνονται γύρω μας, αυτές τις δύο, τρεις, τις πέντε, ένα χρόνο ημέρες, όλη αυτή η συφοριασμένη ατμόσφαιρα είναι ατμόσφαιρα που μας εγγίζει όλους και λυπόμαστε βέβαια γι' αυτό, όλους μας εγγίζει και
Όλοι λυπόμαστε γι' αυτό, αλλά άλλος πονάει περισσότερο και άλλος πονάει λιγότερο. Και άλλοι είναι αθεράπευτα ανέστητοι. Αθεράπευτα ανέστητοι. Και άλλοι είναι εγκληματίες. Και άλλοι είναι εγκληματίες. Που εκτελούν εμψυχρό, όχι την παρούσα γενεά, δεν ξέρω αν το καταφέρουνε, αλλά γενεές που έρχονται. Γενεές που έρχονται. Πού εστί ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, ρωτάνε οι μάγοι. Πού γεννήθηκε ο Χριστός να πάω κι εγώ να τον προσκυνήσω, ρωτάει ο Ηρώδης. Ο οποίος δεν μπορούσε να τον συλλάβει, γιατί δεν ήταν στο χέρι του, τον κύριο να τον συλλάβει. Εγώ ήρθα να παραδοθώ μόνος μου, όχι για να με συλλάβουν οι άλλοι. Εκούσια. Και εκτέλεσε τις γενναίες. Τα νήπια. Αυτό το γεγονός δεν είναι ένα γεγονός σημαδιακό που το κατέγραψε ο Ευαγγελιστής ή οι Ευαγγελιστές το κατέγραψαν ότι σκότωσε με το μαχαίρι ο Ηρώδης 14.000 βρέφη. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, γεγονός που το γράψε, το κατέγραψε για να το διαβάζουμε και να λέμε κοίταξε τι κακό έγινε. Προσέξτε το. Η Γραφή φωνάζει το εξής. Στο όνομα του Κυρίου γενναίες γενεών θα εκτελούνται. Στο όνομα του Κυρίου γενναίες γενεών θα εκτελούνται. Σίγουρα ο Χριστός γνώριζε τα σχέδια των Εβραίων. Εκείνοι όμως διαβουλεύονταν, κάνανε συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, να βρουν την ευκαιρία, το γράφουν οι γράφες, για να τον εκτελέσουν. Αυτή την πραγματικότητα ότι μαζεύονταν οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι σαδουκαίοι, όλοι μαζί, οι άρχουσα τάξη, όλοι οι άρχουσα τάξη, δεν εκτελέστηκε από τον λαό ο Χριστός. Εκτελέστηκε από την άρχουσα τάξη. Μαζεύονταν λοιπόν και κάνανε σχέδιο εκτελέσεως. Και αυτό δεν το γράφει η Γραφή για να το διαβάσω για να πούμε κοίταξε που κάνα σχέδιο. Είναι μια φωνή του Ευαγγελίου που λέει αυτό θα γίνεται όσο υπάρχει ο κόσμος. Θα συλλαμβάνονται σχέδια για να εκτελούν ή να εκτελέσουν σίγουρα το Χριστό τώρα δεν μπορούν, αλλά εκείνους που λατρεύουν τον Χριστό,
εκείνους που θα έχουν σχέση, άμεση, αδερφική με τον Χριστό. Αυτό γίνεται, γινόταν και θα γίνεται. Φωνή του Ευαγγελίου είναι αυτή. Μην παραξενευόμαστε. Διάβασα σήμερα στο Ιερό Χρυσόστομο το εξής. Στείνει ο Ναβουχοδονόσορας τόπο, την εικόνα του, μια εικόνα μεγάλη, και καλεί όλα τα γέννη και τις φυλές της γης, τις στόχες, έτσι δεν είναι, να περάσουν από την εικόνα τη δική του και να πέσουν την προσκυνήσουν. Να πέσουν να την προσκυνήσουν. Και εντωμεταξύ είχε δώσει διδαγή από τη μια μεριά να ακούγονται μουσικά όργανα, γλυκιά μελωδία, και από την άλλη ένα καμίνι σε μία παιδιάδα ίσια, λέει ο Χρυσόστομος, που φλεγόταν. Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα μου θα πέσει μέσα στο καμίνι. Προσέξτε το αυτό, το προσέξουμε. Το τέρας της Αποκαλύψεως, ο Αντίχριστος, έχει και προδρόμους, όπως ο Κύριος. Προτού ο ίδιος κηρύξει, έστειλε τον πρόδρομο και ετοίμασε τον δρόμο για να δεχθούν οι ψυχές το Μεσσία Ιησού Χριστό. Όπως λοιπόν ο Κύριός μας και ο Αντίχριστος έχει τους δικούς του προδρόμους. Εδώ ο Ναβουχοδονόσορας ήταν προδρόμος του Αντιχρίστου. Γιατί, τι έκανε ο Αντίχριστος? Εγώ θα γίνω Θεός. Έτσι διαλογίστηκε για κλάσμα δευτερολέψη. Είπε λοιπόν θα γίνω Θεός και έπεσε και μάλιστα στα τάρταρα του Άδου. Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, μέσα στην ιστορία που ζούμε, που έζησαν ο κόσμος και οι αιώνες που πέρασαν και που ζούμε, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει το σκηνί, όσο φτάσει, δεν θα σταματήσει να υπάρχει το φαινόμενο Ναβουχοδονόσορα. Να υψώνουν οι άνθρωποι τους βασιλείς, τους άρχοντες, τους αυτοκράτορες σαν θεούς, να τους προσκυνάνε και να τους λατρεύουν. Δεν θα σταματήσει το φαινόμενο αυτό. Απατώμεθα. Τα γράφει η γραφή για να καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι γεγονότα που έγιναν και θα γίνονται. Έχουν προφητικό νόημα, προφητικό χαρακτήρα. Όποιος την προσκυνήσει θα ζήσει, την εικόνα λέει ο Ναβουχοδονόσορας. Όποιος δεν την προσκυνήσει θα πέσει στη φωτιά.
και θα καεί. Ήρθε αργότερα ο Νέρονας, μετά τον Αυγοδονόσα, χρόνια, και ανέβασε τον εαυτό του στη θέση του Θεού. Ζήτησε να τον προσκυνάνε. Ήρθε λίγο πριν, μάλλον μετά, ο Κέσαρας, ο Αύγουστος, απέτησε να τον προσκυνάνε, για τη λέξη Αύγουστος που είχε δώσει στο πρόσωπό του ο Αυτοκράτορας, ο Κέσαρας δηλαδή, είχε δώσει το όνομα Αύγουστος, που το έχουν και οι μήνες μέσα. Στα εβραϊκά, στα λατινικά, δηλαδή στα αρχαία ιταλικά, η λέξη Αύγουστος σημαίνει σεβαστό πρόσωπο. Σεβαστό πρόσωπο. Και αυτός απαιτούσε το σεβασμό και τη λατρεία ενός Θεού. Να λατρεύεται σαν Θεός. Ψάχνοντας την ιστορία μέσα, θα δούμε και άλλα πρόσωπα να έχουν την απέτηση να ονομάζονται σεβαστοί, θεοί, λατρευτοί, άνθρωποι που ανακηρύττουν τον εαυτό τους σαν τον Αντίχριστο Θεό και απαιτούν λατρεία. Δεν προσκυνάνε, δεν γίνονται άρχοντες. Ήμουνα 20 χρονών και κάτι. Μου είχε πέσει στα χέρια μου από τότε το βιβλίο που το κυκλοφορούν ήδη οι Εβραίοι, τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Και έγραφε αυτό που ακούστηκε σήμερα στην τηλεόραση, το άκουσα με τα αυτιά μου, με τα ίδια μου τα αυτιά, από τον καθηγητή Πανεπιστημίου Κασιμάτη, νομικής είναι αυτός νομίζω, κάπου εκεί γύρω. Κασιμάτης, και ένας άλλος. Συντάκτης, συντακτικού δικαίου. Του κανονικού δικαίου. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και έναν άλλο πάλι, καθηγητή του Πανεπιστημίου, που του είχε δώσει, τον είχε εξετάσει ο Κασιμάτης σαν φοιτητή. Μάλιστα έγινε και το σχόλιο ότι του είχε βάλει άριστα ο Κασιμάτης του αλλού. Πώς του βάλατε, του λέω, τους αυστηρός, ο Τάιος Δημοσιογράφος. Ήταν άριστος, λέει. Και οι δύο, προσέξτε αυτό που θα πω, πάνω στο θέμα, είπαν αυτά τα δάνεια που παίρνουμε δεν τα χρειαζόμαστε καθόλου, αλλά τα παίρνουμε για να γίνουμε υπόδουλοι στην Ευρώπη, στην Αμερική. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Τα παίρνουμε για να γίνουμε υπόδουλοι στην Ευρώπη, στην Αμερική. Και από τη Γερμανία μας προστάνε τόσα. Κανονικά θα έπρεπε, όχι τόσο μας προστάνε, διπλάσια να πάρουμε και να μας προστάνε. Δεν γίνονται βήματα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να γίνουμε υπόδουλοι σκλάβοι και τα παιδιά μας στην Ευρώπη και στην Αμερική. Για να φτάσουμε αυτό που λέτε Ευαγγέλιο, στην εποχή του Χριστού, βασίλευε, λέει, ο Αύγουστος Κέσαρας και ήθελε να κάνει τους λαούς, λέει, υπό μία βασιλεία, κάτω από το σκύτρο μίας βασιλείας και κυριότητας. Δηλαδή το σκύτρο του Κέσαρας Αύγουστου. Και ένα τροπάριο της
το Χριστουγέννων λέει Αυγούστου μοναρχίσαντος, όταν ο Αύγουστος ήταν μονάρχης στη τότε μικρή οικουμένη, πήγε ο Ιωσήφ με τη Μαρία για να απογραφούν, για βάλει διάταγμα, εξήλθε δόγμα και παρακέσαρος Αυγούστου, ήταν μονοκράτορας παρακαλώ, ήταν αφεντικό της τότε, του τότε γνωστού κόσμου, αφεντικό. Όνομα που έχει το αρχικό το από Α. Του Αυγούστου. Α. Αύγουστος. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω και μετά έχω το επαναλαμβάνω. Ένα αφεντικό όλης της γης. Αυτό το γράφει η γραφή και μας λέει δεν θα σταματήσει ο Αντίχριστος να θέλει να είναι το αφεντικό της γης με εκπροσώπους επάνω στη γη. Με εκπροσώπους επάνω στη γη. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα, γιατί όλος ο Σαματάς γίνεται στο χώρο το δικό μας. Μεγάλος Σαματάς γίνεται. Γιατί ξέρουμε την αλήθεια. Ναι, έχει σχέση το φως με το σκοτάδι. Κάποιος τον οποίο εγώ γνωρίζω το τι κάθαρμα είναι, λογικό είναι να μου έχει μεγαλύτερο μίσος σε μένα από ότι θα έχει σε σένα που δεν τον γνωρίζεις. Γιατί ξέρω εγώ το τι καθαρμά είναι. Συμβολικά το λες. Συμβολικά το λες. Συμβολικά το λες. Λέει εικονικά. Η Ελλάδα ξέρει το τι καθάρματα είναι αυτοί που θέλουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Λοιπόν, θέλω να... Σαν σύνορο δώσω να καταλάβουμε, πως ό,τι η Γραφή προβάλλει είναι μία προφητεία που έχει αντίκρισμα μία πραγματικότητα. Δεν είναι ένα γραπτό κείμενο που το διαβάζεις βεβαίως για να σου γεμίσει την ψυχή, αλλά για να σου δείξει το βλέπεις αυτό. Σου φωνάζει. Δεν θα σταματήσει ο διωγμός εναντίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τελείωσε. Πάντα θα υπάρχουν οι άγωστοι, πάντα θα υπάρχουν οι κέσαρες. Τώρα, επειδή εμένα ο Πάτερ Παΐσιος με έχει σκλαβώσει και το είχα γνωρίσει, αλλά και τα βιβλία που διαβάσα και σήμερα το διάβασα και ξέρω το διάβασα και το διαβάζω συνεχώς. Θέλω λοιπόν, για τον Πάτερ Παΐσιο θα πω, να σκύψουμε όλο το κεφάλι και να πούμε ναι στον Αντίχριστο. Υπό μία βασιλεία και κυριότητα, όπως πάλευε ο Κέσσαρ Αύγουστος τότε, όπως ο Ναβουχοδονόσορας, όπως ο Ιλιανός ο Παραβάτης, αυτό δεν λέγανε αυτός. Λοιπόν, όμως, το χέρι το δικό τους, του κάθε Ναβουχοδονόσορα, είναι χέρι ανθρώπινο. Θα φτάσει, θα κάνει το κακό η Σαμεκή που θα φτάσει. Αλλά προσέξτε, το κακό θα το κάνει στους αποστάτες. Σε εκείνους που λένε δεν σε θέλουμε Χριστέ. Σε αυτούς θα το κάνει το κακό. Δεν λοιπόν ο Πατέρ Παΐσιος πρόσεχε, πρόσεχε. Το έχει γράψει εδώ και 25 χρόνια, γίνεται μετά από 25 χρόνια αυτό που βλέπουμε στα μάτια μας και στις εικόνες των τηλεοράσεων. Πρόσεχε. Αυτό που θα προσκυνήσει η ανθρωπότητα, μην το προσκυνήσεις λίγο πιο μπροστά, εσύ. Μην το προσκυνήσεις λίγο πιο μπροστά, με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Όταν όλο το κατακάθι, όλη τη μούργα, όλη τη βρωμιά,
όλους τους κακούς συλλογισμούς. Τους αφήνεις και περνάνε μέσα σου και ανεβάζεις και κατεβάζεις τον εαυτό σου στη δουλεία, στη δουλεία του κακού σου εαυτού και δεν το πετάς τον εαυτό σου, τον κακό εαυτό, τότε είσαι από τους προσκυνημένους. Μη μιλάς αν θα έρθει, τι θα κάνω. Αν κάνεις το θέλημά του με τους λογισμούς σου και με τα έργα σου στην παρούσα ζωή, δεν γίνεται λόγος καθόλου τι θα κάνεις αν το ένα αν το άλλο. Υπάρχει και μία μερίδα που είπε ο Κύριος, το μικρό του πίμνιο, που το προσέχει ο ίδιος ο Κύριος. Όχι μόνο το προσέχει, αλλά έχει χύσει το αίμα του για το πίμνιο του. Λέει, περιεποιήσατο, δηλαδή το περιποιήθηκε, το περιποιήθηκε το πίμνιό του, τα πρόβατά του, τα λογικά, το ιδίο αίμα του, με το προσωπικό του, δικό του αίμα, το δικό του αίμα. Μία παροιμία του λαού που την γνωρίζουμε όλοι και που την έχει πει και ο Κύριος με άλλο τρόπο, λέει ότι θα εκτελεστείς εσύ που σκέφτεσαι το κακό με τον ίδιο τρόπο που εκτελείς τους άλλους. Με τον ίδιο τρόπο. Θυμηθείτε το. Μάχερα έδωτες. Μάχερα. Καλά δεν θα πάρεις. Είναι νόμος που δεν παραβιάζεται. Νόμος που δεν παραβιάζεται. Η Αγία μας Εκκλησία, η Αγία μας Εκκλησία, η οποία είναι ζωντανή Εκκλησία, αφού ζωντανός είναι ο Θεός, είναι προορισμένη να δοξαστεί. Είναι προορισμένη να δοξαστεί. Αλλά προηγουμένως, πριν φτάσει στη δόξα εκεί ψηλά που ανέβηκε ο Κύριος με την ανάληψή του, λέει ανελήφθης, εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Αναλήφθηκες Χριστέ μέσα στη θεοπρεπή δόξα σου. Αυτή τη δόξα του Κυρίου θα τη λάβουν και όλοι εκείνοι που τον αγαπούν, όπως ο Κύριος ζητάει. Όσοι τον αγαπούν, την ίδια δόξα. Ανελήφθη εν δόξη ο Κύριος και Θεός μας. Και η Εκκλησία μας, εμείς δηλαδή, ή κάποιοι άλλοι που θα είναι μετά από εμάς, θα έρθει η στιγμή που αυτή που ζει η Εκκλησία, που θα είναι όπως είμαστε εμείς τώρα, θα έρθει η στιγμή που αν είναι και έρθει ο Κύριος εν δόξη, όπως έφυγε εν δόξη, γιατί λέει «Ον τρόπον εθεάσαστε αναλαμβανόμενον εις των ουρανών», λέει «Με τον τρόπο που τον είδατε τον Κύριο
είπε ένας άγγελος στους μαθητάς που τον έβλεπαν να ανεβαίνει μέσα στη δόξα του στον ουρανό. Και δίνει αμέσως την παραγγελία ο άγγελος. Με τον τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει, θα ανεβείτε κι εσείς. Το πιάνει το μυαλό μας. Δεν το πιάνει και δεν μπορεί να το πιάσει. Όμως οι μαθητές αξιώθηκαν και είδαν τη δόξα και τους υπόθηκε ότι η ίδια δόξα τους περιμένει. Οι μαθητές ήταν η ζώσα εκκλησία επί της γης. Και βρήκε τη δόξα αυτή στον ουρανό που βρίσκεται τώρα. Ζωντανή εκκλησία τώρα επί της γης είμαστε εμείς. Η ίδια φωνή επαναλαμβάνεται. Με είδατε να ανεβαίνω ψηλά στον ουρανό εν μέσω αγγελικών δυνάμεων, έτσι κι εσείς. Για θυμηθείτε. Για θυμηθείτε. Εκεί στην παραβολή που βρήκε το πλανεμένο πρόβατο και το έβαλε στην πλάτη ο Κύριος και γύρισε στη μάνδρα, εκεί λέει ο Κύριος: «Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό». Από ποιους? Τους αγγέλους, για ένα αμαρτωλό που μετανοεί. Οι άγγελοι χαίρονται, θέλουν τη δόξα του Θεού να έχουμε κι εμείς. Αυτή είναι η χαρά τους. Και δόξα, είπε ο Κύριος, εδώ είναι το θέμα, το κέντρο του θέματος, γιατί λέμε, γιατί τόσο στόρυβος εναντίον της εκκλησίας του Χριστού. Και υπάρχει μια βουβαμάρα μόνο κάπου εδώ και εκεί ακούγεται μέσα από την εκκλησία μια φωνή. Πού πάτε, τι κάνετε? Βουβαμάρα. Πάει, χαθήκαμε. Δεν είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα που τη χαθήκαμε. Πριν σταυρωθεί ο Κύριος, πριν σταυρωθεί, είπε η δόξα μου, δεν είπε η δόξα μου είναι αυτή που είδατε στην ανάληψη που ανέβαινε στον ουρανό, είναι ο σταυρός μου. Το είπε καθαρά, η δόξα μου, λέει, τώρα πατέρα, προσευχήθηκε πριν παραδοθεί, δόξασέ με με τη δόξα που είχα προτού κατεβώ στον κόσμο και προτού ακόμα γίνει ο κόσμος. Να με δοξάσεις με τη... λέει αυτή την προσευχή. Τώρα νυν πάτερ δόξασόν με παρά σε αυτό, δόξασέ με κοντά σου. Ήταν σαν άνθρωπος στη γη και το έλεγε το πράγμα. Με τη δόξα που είχα όταν ήμουνα πριν έρθω στον κόσμο. Ποια δόξα του ζήταγε? Ποια δόξα? Για σταυρό πήγαινε. Αυτό ζήταγε. Αυτό το σταυρό το ονόμαζε δόξα ο Κύριος. Δόξα. Το λέει, μήπως το γράφει η γραφή αυτό και αυτό, για να το βλέπουμε τα μάτια μας και να λέμε κοίταξε ο Χριστός τι ζήταγε. Όχι. Γιατί ο Χριστός είναι το κεφάλι της εκκλησίας, ο αρχηγός της εκκλησίας που είναι στη γη και εμείς είμαστε τα μέλη του. Για να δοξαστεί. Να δοξαστούν τα μέλη, πρέπει να δοξαστεί και το κεφάλι. Δοξάζει το κεφάλι, δοξάζει και τα μέλη. Με σταυρό δοξάστηκε ο Χριστός, με σταυρό δοξαστούν και εμείς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Φυσικά, σαν άνθρωποι, δηλώνουμε αδυναμία.
Αλλά ως στέγνα Θεού πρέπει να είναι η ελπίδα μας φτασμένη μέχρι τον ουρανό. Η ελπίδα μας φτασμένη μέχρι τον ουρανό. Λέει, «Ειν ως άγκυραν ελπίδα έχοντες». Λέει ο Πατέρας Παύλος, έχουμε λέει πίστη που μοιάζει με άγκυρα ελπίδας που είναι ρηγμένη στον ουρανό επάνω. Η άγκυρα, όχι κάτω. Συνεπώς, όποια τρικυμία, όποια κακουχία, όποια ταλαιπωρία κι αν συμβεί, αφού η άγκυρα είναι ρηγμένη στο λιμάνι του ουρανού, δεν είναι δυνατόν να καταποντιστούμε. Μενέστο η θάλασσα, εγυρέστο τα κύματα, λέει, ας είναι η θάλασσα λυσασμένη και δικυμισμένη του παρόντος κόσμου. Όσο λυσασμένη είναι, τόσο το καράβι που λέγεται εκκλησία θα πλέει ασφαλώς, γιατί άγκυρα ελπίδας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριε, φωνάζει ο Δαβίδ, Κύριε, εσύ τα έκτισες όλα. Εσύ τα έκτισες όλα. Τα πάντα. Αυτοί οι αντίπαλοι σου, οι εχθροί σου, ο Αντίχριστος, σε οποιαδήποτε γενιά και αν είναι, δεν υπάρχει, με μορφή ανθρώπινη, τα γκρεμίζουν. Τα γκρεμίζουν ή προσπαθούν να τα γκρεμίσουν. Ασυκατηρτήσω όσα εσύ τα έχτισες ωραία ωραία, αυτοί τα γκρέμισαν. Βέβαια γκρέμισαν αυτά που ο Κύριος λέει. Ποια, παραδείγματος χάρη, λέει, εκείνος που χτίζει το σπιτάκι του στην άμμο, θα περάσει ο αέρας, θα περάσει το ποτάμι, θα το παρασύρει και δεν θα υπάρχει το σπίτι καθόλου. Αλλά το σπίτι που θα χτιστεί στον γράφο που λέγεται ο Χριστός, αυτό δεν γκρεμίζεται με τίποτα. Και θυμηθείτε το. Πέτρε, Σίμων, σύ Πέτρος, σύ είσαι πέτρα, βράχος. Και στο βράχο αυτό που εσύ είπες προηγουμένως, ότι εγώ είμαι Υιός του Θεού, θα πέσουν όλα τα κύματα που υπάρχουν. Όλοι οι άθεοι όλων των εποχών θα πέσουν επάνω. Όλες οι εγκληματικές προσωπικότητες που δεν θέλουν να υπάρχει ο Χριστός, θα πέσουν επάνω. Αν είναι δυνατόν να μπορέσουν, αδύνατο, φύση αδύνατο, να το γκρεμίσουμε. Γαμαλίλ, ο νομοδιδάσκαλος, μπροστά στο συνέδριο των Εβραίων, ένας νομικός, μπροστά στο συνέδριο των Εβραίων, φωνάζει, τι πάτε να κάνετε, να σκοτώσετε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, που κηρύττουν τον Χριστό. Προσέξτε καλά, μήπως αυτό που κάνετε είναι έργο που στρέφεται εναντίον του Θεού και είστε θεομάχοι. Για αφήστε τους να δείτε μήπως μετά από ένα, δύο, πέντε, δέκα χρόνια ξεχαστεί αυτό που κάνουν αυτοί. Αν όμως δεν ξεχαστεί, τότε εσείς θα είστε υπόδειγοι. Πάντα η Εκκλησία περνάει από το δικαστήριο, πάντα από εχθρούς, πάντα από, όπως το λέει ο Κύριος, γκρεμίσματα και δύσκολο δρόμο. Αλλά δεν πέφτει, δεν νικέται, δεν χάνεται. Αυτή είναι η Εκκλησία μας που ήρθε και ίδρυσε ο Χριστός στον κόσμο, και αφού ο Χριστός ήταν νικητής του θανάτου, νικητής του θανάτου, και η Εκκλησία που είμαστε εμείς θα είναι νικητή του θανάτου.
Και αφού ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό επάνω, εν μέσω δόξης, και η Εκκλησία του θα ανέβει εν μέσω δόξης. Αυτό ήθελε να κάνει ο Κύριος. Να οδηγήσει εκεί που είναι εκείνος την Εκκλησία τη δική του. Άλλωστε, στην προσευχή του είπε, «Εγώ, Πατέρα μου, όσους μου έδωσες, όσους μου έδωσες, τους φύλαξα. Ους δε δοκάσμι, εφύλαξα». Και δεν χάθηκε κανείς, παρά μόνον αυτός που ακούστηκε προηγουμένως να ακούγεται, ο Υιός της Απολίας. Ο Υιός της Απολίας, αυτός χάθηκε και είναι χαμένος μια για πάντα. Ζει ο Χριστός. Ζει η Εκκλησία Του. Όσο υπάρχει ο κόσμος αυτός, θα υπάρχουν οι εσκεμμένοι εχθροί, οι εσκεμμένοι, αυτοί δηλαδή που τον επιβουλεύονται με σχέδιο, που θέλουν να κάνουν κακό με σχέδιο. Βεβαίως να του κάνουν κακό τώρα, να το συλλάβουν και να το σταυρώσουν, δεν μπορούν, αλλά κάνουν κακό στα παιδιά του. Που δυστυχώς πολλά από τα παιδιά του έχουν άγνοια, άγνοια, άγνοια ποιος είναι ο Χριστός. Σε αυτούς κάνουν κακό, του σατανά, οι αντίχριστοι, οι αντιπρόσωποι. Σε αυτούς κάνουν κακό. Στους συνετούς να είστε φρόνιμοι, λέει ο Κύριος, όσοι όφης, να έχετε φρονιμάδα μυαλό φιδιού. Το φίδι κρύβεται, κρύβεται το κεφάλι του όταν πας να σκοτώσεις. Το κεφάλι του, και εσύ πρόσεχε το κεφάλι σου που λέγεται πίστης. Άμα αυτός το πήρανε, σε πήρανε ενόχληρο. Φωνάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Εκτολός. Να σας σταυρώσουνε, να σας τηγανίσουνε, να σας πάρουν το σπίτι, να σας πάρουνε όλα. Μη φοβόσαστε. Ένα λέει, δεν μπορούν να σας πάρουνε. Την ψυχή και τον Χριστό. Την ψυχή και τον Χριστό. Αυτό από μόνο σου μόνο το προδίδεις. Από μόνο σου μόνο το παραδίδεις. Από μέσα μας λοιπόν γίνεται η προδοσία. Ποτέ απ' έξω. Κωνσταντινούπολη, από μέσα έπεσε. Ιστορία περσικών πολέμων. Η Ελλάδα, πέρασαν οι Πέρσες μέσα στην Ελλάδα από προδοσία από μέσα. Ό,τι κακό έχει γίνει στην Ελλάδα έχει γίνει από μέσα, όχι απ' έξω. Το σούλι. Ό,τι κακό έχει γίνει από μέσα έχει γίνει. Και ο Κύριος, από το θέλω να το δούμε και έτσι, από τους 12 έπεσε, ένα από τους 12, τον Ιούδα. Πάλι από μέσα έπεσε. Η προδοσία συντελείται εκ των έσω και όχι εκ των έξω. Ένα ερώτημα και τελειώνω. Λέει ο Ρώσος Σώστομος πριν από 1700 χρόνια, γιατί έζησε το 350, έζησε. Ή καιροί ου μενετή, ου μενετή. Το εξηγώ. Δεν μας περιμένει ο χρόνος. Δεν ξέρουμε τι τέξεται η επιούσα. Δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε μετά από λίγο ή αύριο. Τώρα τι γίνεται, το ερώτημα.
Τώρα τι γίνεται. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Εγώ λέει είμαι ο Θεός σου. Απαιτώ, ζητάω από σένα να έχεις την αγάπη που είχε ο προφήτης Ηλίας στον Κύριο. Είχε αγάπη λέει. Και μάλιστα το ονομάζεται ο προφήτης Ηλίας ζηλωτής. Σε πολλά τροπά της Εκκλησίας ακούμε ο τάδε Άγιος τον ζηλωτή Ηλίαν της τρόπης μιμούμενος. Δηλαδή ακολουθούσε μιμήτω ο Α Άγιος, ο Β Άγιος τον ζηλωτή. Αυτό ζηλωτή σημαίνει αυτό σημαίνει αυτόν που αγαπά τόσο όσο αγαπά ο Θεός. Πόσο αγαπά ο Θεός, δεν ξέρουμε, δεν μετριέται η αγάπη του Θεού. Ο Ηλίας ακούσε με υπερβολική αγάπη το Θεό. Αυτό σημαίνει. Μέχρι θανάτου. Έως θανάτου αγώνησε υπέρ της αληθείας, λέει στη Γραφή μέσα. Καλή εμάς δηλαδή, η Αγία Γραφή, το στόμα του Θεού, να αγωνιστούμε για την αλήθεια που ονομάζεται πίστη, έως θανάτου. Να το ζητάμε, δεν μπορούμε αυτό να πούμε ότι θα το κάνουμε, να το ζητάμε τουλάχιστον. Και αν το ζητάμε, μπροστά από μας θα βαδίζει ο υπέρμαχος Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι καιροί δεν μας περιμένουν. Θυμάστε το διωγμό που σηκώθηκε στα Ιεροσόλυμα για να ξεκάνουνε τους Αποστόλους. Θυμάστε όμως τα έκανε εκκλησία. Η εκκλησία έκανε το εξής. Μια οικογένεια έκανε. Ολονύχτια προσευχή στο σπίτι του Πέτρου. Γιατί ήταν φυλακισμένος ο Πέτρος. Φυλακισμένος ο Πέτρος. Και κάνανε οι 10 άνθρωποι όπως ήσανε προσευχή. Και κουνήθηκε η φυλακή. Άγιε Παΐσια, είχες πει κάνε εσύ την προσευχή και πως εργάζεται ο Θεός, μη σε απασχολεί. Ο Θεός θα κάνει αυτό που του ανήκει. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που σου ανήκει. Βάλε τα γόνατα κάτω. Ο Κύριος είναι σωτήρας όλου του κόσμου. Δεν θα αφήσει αυτό το πλοίο που ονομάζεται Ελλάς, αυτό το πλοίο που ονομάζεται Εκκλησία του, δεν θα αφήσει να καταποντιστεί. Αντέθως, στα κύματα μέσα θα πνιγούν οι εχθροί του Κυρίου. Αμήν. Όποιος θέλει να κάνει ένα ερώτημα, όποιος θα πει κάτι, ευχαριστώ. Και να φύγουμε. Να δώσουμε τέλος. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε ημών, ευεργετής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευδέρετε η βασιλεία σου, ενδείτε το θέλημά σου, ως εις τον ουρανό και τη γη, τον άρχον ημών των υπηρούσεων, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρετε τις οφειλέτες ημών, και λύσε ημίς ημάς τον κόσμο, αλλά λύσε ημάς από το Υιό. Τι ευχόμα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει τους σώσους ημάς. Λοιπόν τώρα την Δευτέρα δεν έχει. Κλείνει εδώ πέρα. Κλείνει, τελείωσε. Είναι 13. Είναι ναι, δεν έχω. Ναι. Μετά είναι τέλος.
Ευχόμαστε καλή αντάμωση στην επόμενη φορά. Συνεχίζουμε στον Άγιο Ραφαήλ. Εκεί μόνο με διατηλεφώνω θα μου λες και βλέπω. Καλώ. Ναι. Καλή σας νύχτα. Ναι. Γεια. Όχι. Πόσες φορές καταδράχεις τη Ιερουσαλήμ? Πολλές φορές. Έξι. Έξι φορές ισοπεδόθηκα. Και μόνο ο λαός του Ιησού Χριστού στη Βιθλέμ. Μόνο αυτός έμεινε. Γιατί έχει παραστάσει, πιστέψανε αυτό την ειδική τους. Αυτό είναι τυχαίο. Όχι βέβαια. Υπάρχει τίποτα. Πάλι βέβαια. Τόξε. Εντάξει. Πήρες με μουσική. Για το προσπίσω, εκτός θα γίνει καταστροφή. Για τώρα παρουσία. Εσύ λέει τα χαρτιά κι εγώ. Ηλεκτρικό, Βασίλη. Και ο Παντρογονός μου λέει για την Ελλάδα όμως. Λέει ότι ο χαλασμός θα έρθει από ένα κασιδιάρι. Τώρα για τον ίδιο. Από ένα καράφλα. Μέχρι αυτό είναι. Δηλαδή. Κασιδιάρι, ποιος είναι. Ποιος είναι καράφλα σε κασιδιάρι. Εάν τα παντρέψουμε το μυαλό μας σωστά, πότε διαλύθηκε η παιδεία? Όταν βγάλαν τις σκοτίες από τα παιδιά. Πότε έγινε από αυτό? Εκεί... Δηλαδή, ανέλαβε ο πατέρας του. Ο νέος δεν ξέρει τίποτα. Δηλαδή ποιος δέσμευε ο διάφορος. Το καιρό εκείνο είχα πελάτη να τις φυλάξω να βάζει μέσα την αγορά μου. Μου είπε πόσα θέλει, πόσα εντάξει, αλλά σαν δίνω και το ραντεβού. Δεν έχω. Ναι, μα μη ξαναχωρίζω. Και μόλις μου ήρθε το 81 και. Όπως συναντήθηκα. Πετάξαν τις σχολείες και κάνω τα μαλλιά. Είναι πάντα η επιμέρεια. Τι έχει τα μαλλιά στην Ελλάδα? Έχω τις σχολείες, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είσαι κάτι με έναν άρρωστο. Με τις σχολείες. Δεν ήθελα τρεις φούσες την εβδομάδα. Δεν είχατε το ντύσιμο. Πού θα πάρει σχολείο? Πού θα πάρει τα λεφτά μου να τα ντύσω? Πρόσεχε τα λεφτά. Και έτσι υπήρχαν και σκάσια. Και βλαστήμαγε ό,τι είχε και δεν είχε. Εντάξει, ποτέ θα φάω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ, το δίλημα ξέρει που είναι. Αλλά να μην αναπνεύσω ένα. Χαλασμό θα έρθει από ένα κασιδιάρι. Είναι δυνατό. Θα είναι καράφλα και θα τον λένε Παπανδρέου. Ή θα έρθει από το βουνό ο Κασιδιάρης τη στιγμή. Προσέξτε, σου λέω, δεν είναι τελείωσα. Το πρόβλημα είναι. Κύριε Βασίλη, δεν τελείωσα. Να τελειώσω πρώτα. Α, συγγνώμη. Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Παπανδρέου έκανε αφοπλισμό των εθνικών φρουρών. Του πήρε όλα τα όπλα, δεν άφησε τίποτα και του άφησε με τα πυρομαχικά. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτύξει οι γουτσεκάδες απάνω κίνημα για να μπουν από τα σύνορα τα οποία είναι ελεύθερα και δεν υπάρχει αντίσταση. Λοιπόν, η προδοτική κυβέρνηση του Παπανδρέου, του Κασιδιάρη αυτού, άφησε τον Κασιδιάρη το βουνό των Ιωαννίνων, το οποίο λέγεται Κασιδιάρης, ελεύθερο, για να μπουν μέσα όλα τα καθάρματα και αποβράσματα της Αλβανίας. Ποιος ήταν υπουργός του εξωτερικού τότε? Ποιος είναι τώρα? Τότε. Που άφησε τα άνοιξη τα σύνορα που έρε την εμπόλεμη κατάσταση με τους Αυλανούς. Ο Σαμαράς ήταν. Ποιος Σαμαράς? Μιλάμε για τώρα. Α, το 90. Μιλάμε για τότε. Τότε ήταν ο πρόεδρος μας, που είναι τώρα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών και άφησε ελεύθερα και έκανε συμφωνία έρε τον εμπόλεμο κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Και μετά γίναν τα περιττώρα. Εγώ δεν τον υποστηρίζω. Το πρόβλημα, ένα είπε μια σωστή λέξη ο Καραμαλής, θεός χωρευτών. Λέω εγώ, ας είναι θεός χωρίς. Μπορεί μεγάλη φαρματώστα, το ξέρω. Είπε, ο Έλληνας εύκολα εξαπατάται, δύσκολα κυβερνάται. Ναι. Το παντρεύει στο μυαλό σου αυτό. Όποιος το παντρεύει θα το καταλάβει. Τελείωσε. Διότι ό,τι ψέμα λέει και του χαϊδεύει στα αυτιά, το πιστεύει ο Έλληνας. Αλλά μετά όμως δύσκολα το κυβερνήσει. Εγώ δεν σου κάνω τον άλλο. Παραδείγματα τώρα. Μιλάς τώρα για τότε, για το 92. Και τότε, μιλάω για τώρα. Και τότε, για το 2011. Και τότε ο Ανδρέας τι έλεγε. Οι βουλευτές... Έτσι έχει μαζέψει απ' έξω. Μαύρη στην Ελλάδα. Γιατί. Οι βουλευτές έλεγε στη Βουλή και ο λαός στην εξουσία. Μαύρη. Όπου πήγαινε τότε, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Το πήγαινε όλη η εξουσία. Και τι λέγαμε. Αν έχεις έναν φίλο χωροφύλακα, χτίζεις άνετα. Ποιος θα βάζει γιατί αυτό το πράγμα. Το λέγανε ή δεν το λέγανε. Ναι, σου καλά, σου. Γυρίζατε περιπολικά. Ναι, αφού τα παίρνανε. Και δηλώνανε. Στο σπίτι που έφτανε ξανά στο Πορτοράφτη, το είχαν κάνει φρούριο. Εκεί από εκεί κόρμα κάνει φρούριο. Εμένα δεν μ' άφησαν να εγώ κάναμε ελεγγύη τη σκεπή. Δεν μ' άφησαν να εγώ. Και είχα άδεια οικοδομή, κανονική. Λατιάζει όμω, μιλάμε για την ουσία.
Σιγά σιγά παιδάκι μου, έτσι έρχονται τα πράγματα. Μιλάμε όχι, και είπε, τώρα, τώρα το οποίο έχουμε το 2011. Είναι χρονολογία μας. Ναι. Λοιπόν, ο Παπανδρέου την περασμένη εβδομάδα πήρε όλα τα όπλα από την Εθνική Φρουρά η οποία βρίσκεται τα σύνορα, στα τα σύνορα της Μακεδονίας. Όχι τώρα, αυτό έχει γίνει από χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα. Τους πήρε τα όπλα. Τους όλα τα χωριά ήταν εξοπλισμένα, είχαν δικαίωμα. Δεν μιλάμε για τα χωριά. Δεν μιλάμε για τα χωριά. Αυτή για το τι καραμπίνα έχεις εσύ στο σπίτι σου. Όχι τέτοια καραμπίνα. Μιλάμε, όπλα είχαν. Μιλάμε για τα όπλα τα οποία έχει η ομάδα, η οποία δεν λέει τα σύνορα. Τα ΤΕΑ. Λοιπόν, για να μην παίρνουν οι ανθρωπομετάνασες μέσα. Λοιπόν, τους τα πήρε την περασμένη εβδομάδα και τους άφησε με τα πυρομαχικά. Λοιπόν, τα πυρομαχικά. Και λέει ο πατρόκος μας, ο οποίος την προφητεία αυτή την είπε κάπου σε αυτές τις περιοχές. Ο χαλασμός θα έρθει από ένα κασιδιάρι. Αν η προφητεία με τα χρόνια, γιατί ο πατρόκος μας ήταν το 1700 κάτι. Λοιπόν, έχει αλλοιωθεί και δεν έχει καταγραφεί σωστά. Μήπως ο πατρόκος μας έχει πει ο χαλασμός θα έρθει από τον Κασιδιάρη. Ναι. Κασιδιάρη, ξέρεις τι είναι. Για την Ελλάδα μιλάει. Ναι. Ή παγκόσμιο. Για την Ελλάδα μιλάει, δεν μιλάει παγκόσμιο. Από τον Κασιδιάρη. Ναι. Ο Κασιδιάρης ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις. Το βουνό. Όχι. Ένα βουνό το οποίο συνορεύει με την Αλβανία. Ναι, το έχω ακούσει τώρα. Τον Ιωαννίνο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν φρουρείται. Τα πήραν τα όπλα. Του αφήσανε με τα πυρομαχικά. Οι ουτσεκάδες έχουν αναπτύξει στρατό ολόκληρο. Στρατό ολόκληρο για να κατέβουν κάτω. Τι εναπόκειται να συμβεί εντός του καλοκαιριού του 2011, εφόσον τα σύνορα είναι αφύλακτα από εκεί και θέλουν τη Μεγάλη Αλβανία. Εκεί είναι το ερώτημα. Δεν ήταν το τι έκανε ο Σαμαράς, που για μένα κι αυτός κάποια στιγμή θέλει να πάρει το κομμάτι του. Όλοι κάνανε λάθη. Κανένας δεν δούλεψε πατριωτικά. Μα δεν είναι πατριώτες. Πώς θα δουλέψουν πατριωτικά. Για τον Ιούλιο συζητάνε, για τον Ιούλιο. Ιούνιο, Ιούλιο. Όλοι, και 300. Και τον Πρωθυπουργό προδότη. Επιτρέπεται δημόσιο πρόσωπο. Αλλά αυτό είναι άρχι προδότη. Μιλάμε τώρα. Θα είχατε πιο πέρα να σου πούνε κάτι άλλο, πέρα να σου πούνε δημόσιο. Εθνικό προδότη. Φανταστείτε που έχει φτάσει το πράγμα. Στην αποκάλυψη. Στην αποκάλυψη. Διαβάζει ο. Βλέπει ένα όραμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέει: είδα το θηρίο στεφανωμένο. Αλεθνικό προδότη. Και ερμηνεύει ο πατήρ Αυγουστίνο ο Χαντιώτη, ο Φλωρίνη, και λέει: τι σημαίνει το θηρίο στεφανωμένο. Σημαίνει στεφανωμένη η πορνεία, στεφανωμένη η ανομία σε όλα τα επίπεδα και στεφανωμένη η προδοσία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στεφανώνεται η προδοσία. Λοιπόν, ο Ιούδας αυτή τη στιγμή παίρνει κορώνα στο κεφάλι. Λοιπόν, γίνεται αυτή τη στιγμή βασιλιάς. Τον κάναμε. Όχι, γίνεται, γιατί επαληθεύεται η αποκάλυψη. Λέει, είδα το θηλίο στεφανωμένο. Έχει περάσει ο φως από εκεί να τελειώσει. Το φως θα μας το δώσει ο Χριστός. Όχι, τώρα για να αρχίσουμε. Αρχίσουμε. Ναι. Μας το έχει δώσει, μας τα έχει χαρίσει όλα. Ο Κύριος μας. Του Θεού, ο Λυτρωτής του Κόμου.